Εξελίξεις και η οριακή ουσιαστικά κατάσταση που έχει φτάσει ο Χιτά Χαλκίδας είναι συνέπεια της αντιλαϊκής και αντιπεριβαλλοντικής διαχείρισης απορριμμάτων από όλες ως τώρα τις κυβερνήσεις. Πολιτική βέβαια που ακολουθούν πιστά και όλες οι δημοτικές αρχές στη Χαλκίδα αλλά και στους άλλους δήμους. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ο κάθε εργαζόμενος, επαγγελματίας, αγρότης, κάτοικος τέλος πάντων του Δήμου μας πρέπει να ξέρει τη μεγάλη εικόνα που οδήγησε τελικά σε αυτή την κατάσταση. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη εδώ και χρόνια. Βασικό κριτήριο αντιμετώπισης του είναι η κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίες επενδύουν στο συγκεκριμένο πρόβλημα που στην ουσία οι ίδιες δημιούργησαν με την ανεξέλεγκτη δράση τους, λαιλατώντας φυσικούς πόρους και μολύνοντας τη φύση. Οι εικόνες των χωματερών είναι ακόμα πρόσφατες, με το Χιτά να βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα τη χωματερή της Φυλής στην Αττική. Το περιβάλλον, όπως και η ποιότητα ζωής μας μέρα με την ημέρα επιδεινώνονται, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη όχι μόνο αδιαφορεί για το περιβάλλον, αλλά και το αξιοποιεί ως πεδίο κερδοφορίας, αδιαφορώντας πλήρως για την υγεία μας. Στο όνομα του πράσινου λοιπόν μοντέλου οικονομίας, υποτάσσει την ανάπτυξη των περιβαλλοντολογικών επιστημών και τεχνολογιών στα συμφέροντα του κεφαλαίου, καθιστώντας ανέφικτη την προστασία της φύσης αλλά και της ανθρώπινης ζωής. Το όραμα για μηδενικά απόβλητα φαντάζει τοπικό αφού αυτός ο σκοπός γίνεται το κυνήγι του κέρδους. Βαφτίζουν την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης σκουπιδιών πράσινη, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο διπλό στόχο κερδοφορίας για τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι έχουν φθηνή παραγωγή ενέργειας που θα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τσιμεντοβιομηχανίες και εταιρείες, αλλά και ως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονα όμως επικίνδυνη καταστροφή αποβλήτων σε βάρος της δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, η καύση RDF που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ουσιών όπως φουράνια, διοξίνες, ουσίες οι οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες ιδίως για καρκινογενέσεις. Επιπλέον, η προώθηση της καύσης είναι αντιπαραθετική με την ανακύκλωση και τη διαλογή απορριμμάτων στην πηγή τους, καθώς όταν το σκουπίδι χρησιμοποιείται σαν κερδοφόρο εμπόρευμα, δεν συμφέρει να ανακυκλώνεται. Ακόμα και αν ανακυκλωθεί όμως, η διαχείριση ανακύκλωσης γίνεται όταν και όπως συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους σύμφωνα με το κέρδος τους. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, δηλαδή των αποβλήτων που παράγονται κατά κύριο λόγο στις κατοικίες, αυτά αποτελούν μόλις το 6% του συνόλου των αποβλήτων, την ώρα που τα βιομηχανικά απόβλητα είναι πάνω από 90%. Η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένο πλαίσιο οδηγιών για τα απόβλητα. Στο επίκεντρο των επιδιώξεών της βρίσκεται η επικράτηση των ομίλων της στον ανταγωνισμό τους με ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, δεδομένου ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει τεχνολογίες στο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης. Η αντιλαϊκή διαχείριση απορριμμάτων υπηρετείται πιστά από όλες τις κυβερνήσεις. Να πούμε πως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και όθηση επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Προώθησε την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας σύμμικτων αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ. Για το 50% των παραγόμενων αποβλήτων με βασικό προϊόν το καρκινογόνο RDF. Διευκόλυνε τη διείσδυση των ιδιωτών στη λειτουργία των ΧΙΤΑ. Υποκλήθηκε στην υπάρχουσα σηλεία του κεφαλαίου να ρυπαίνει ανεξέλεγκτα με τα επικίνδυνα βιομηχανικά του απόβλητα, έτσι όπως τον κοντινό μας ασωπό. Τη σκητάλη παίρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να συνεχίσει το νέο νομοθετικό έργο των προκατόχων της. Πρώτον, με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΕΣΤΑ, το 2020, δίνεται νέος χώρος για επενδύσεις στους μονοπωλιακούς ομίλους των εργοστασίων καύσης, επιταχύνεται η δημιουργία ΜΕΑ και η ανακύκλωση υλικών με διαλογή στην πηγή παραμένει ανέφικτος στόχος. Και δεύτερον, με το νέο νόμο για τη διαχείριση αποβλήτων το 2021, ενεργοποιείται το λεγόμενο πράσινο τέλος, που είχε βέβαια προβλεφθεί από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που αφορά μόνο τα δημοτικά απορρίμματα. Αντίθετα, για τα ξενοδοχειακά καταλήμματα άνω των 11% κλινών,
και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, το τέλος μειώνεται δραστικά. Το περιβόητο τώρα τέλος ταφής στα δημοτικά απόβλητα αποτελεί άλλο ένα χαράτσι στις πλάτες των δημοτών, το οποίο θα εκτιναχθεί από 20 ευρώ τον τόνο το 2022 σε 55 ευρώ τον τόνο το 2027. Και από 1η-1η οι Δήμοι φορτώνονται και το κόστος επεξεργασίας των υπολοιμάτων των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, προωθείται με γοργούς ρυθμούς. Ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. Προωθείται η επιλογή μεθόδων επεξεργασίας με γνώμονα τα κέρδη του κεφαλαίου, η οποία βέβαια δεν συμβιβάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Αντίθετα, οδηγεί σε λύσεις επικίνδυνες, όπως για παράδειγμα η καύση RDF ή SRF, που χρησιμοποιεί και έτσι με το βιομηχανία ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι. Προωθείται, τέλος, η μετατόπιση του αυξημένου κόστους διαχείρισης στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών με τριπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών και των Δήμων αλλά και κεντρικών φόρων. Με στόχο πάντα τη στήριξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και επιπλέον κρατικές επιδοτήσεις για τις επενδύσεις τους. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Χιτά Χαλκίδας. Με ευθύνη τόσο του φορέα διαχείρισης των αποβλήτων του ΦΟΘΣΑ, όσο και όλων των τελευταίων δημοτικών αρχών της Χαλκίδας, αλλά και της νότιας και κεντρικής Εύβοιας που εξυπηρετούνται από το Χιτά και που πιστά όλοι τους ακολουθούν τις κυβερνητικές κατευθύνσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, η κατάσταση πραγματικά έχει φτάσει οριακή για το Χιτά Χαλκίδας. Συγκεκριμένα, θεωρείται ήδη κορεσμένος από τον Αύγουστο του 2018, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Από τον Απρίλιο του 2021 λειτουργεί χωρίς επίσημη άδεια, παρά μόνο με την έγκριση από τον αρμόδιο φορέα, ΦΟΘΣΑ, και κάτω από την πίεση των Δήμων να μην μεταφερθούν τα σκουπίδια στην Άμβισα και την Ιστιαία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ασχολήθηκαν ουσιαστικά ούτε ο περιφερειακός ΦΟΘΣΑ, που έχει στην ευθύνη του Σχοιτά, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αλλά ούτε και η Δημοτική Αρχή της Χαλκίδας και των υπόλοιπων Δήμων. Καθυστέρησαν αδικαιολόγητα, στα πλαίσια αντικρουόμενων απόψεων και συμφερόντων, για το ποιος θα είναι ο φορέας της υλοποίησης των απαραίτητων έργων, ποιος θα τα διαχειριστεί και προς ποια κατεύθυνση. Μετά από διαβουλεύσεις 2 ετών, ο ΦΟΘΣΑ πρότεινε να μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Χαλκίδας στο Χιτά Ιστιαίας και τα απορρίμματα των υπόλοιπων Δήμων Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας στο Χιτά Άμφισσας, μέχρι να γίνει η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στη Χαλκίδα. Δηλαδή αυτό σημαίνει μετά από 3-5 χρόνια. Η λύση αυτή προφανώς θα εκτοξεύσει το κόστος μεταφοράς για όλους τους Δήμους και κατά συνέπεια και για τους δημότες, αν λάβουμε υπόψη μας και τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων. Οι Δήμοι τώρα της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας αντιπροτείναν με εισήγηση της Δημάρχου Χαλκίδας τη δημιουργία προσωρινής κινητής μέας που θα δοθεί σε ιδιώτη. Λύση που πάλι θα επιβαρύνει τα οικονομικά τους δημότες με επιπλέον δημοτικά τέλη λόγω και των λειτουργικών δαπανών της μονάδας. Από την κινητή ΜΕΑ, ένα μέρος αποβλήτων θα μετατρέπεται σε SRF με σκοπό να οδηγείται σε καύση με πιθανότερο προορισμό το εργοστάσιο ΑΓΕΤ στο Μιλάκι Αλιβερίου. Με πολιτική απόφαση των Δήμων της Εύβοιας και παρά την αντίθετη εισήγηση του ΦΟΘΣΑ, υιοθετήθηκε η πρόταση των Δήμων, η οποία και ανακοινώθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από την Δήμαρχο Χαλκιδαίων. Έκτοτε, εδώ και περίπου 2 μήνες, δεν υπάρχει καμία νέα εξέλιξη, δεν δρομολογείται κανένα έργο. Είναι προφανές πως η διαχείριση των απορριμμάτων στον τόπο μας θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η υιοθέτηση της πολιτικής υπέρ των κερδών του κεφαλαίου και ανταγωνισμός για το ποιος θα κερδίσει από το σκουπίδι εμπόρευμα είναι η αιτία της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο διαφαίνεται, χωρίς να έχει διατυπωθεί επίσημα, θα δούμε τώρα αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει πιο αναλυτικά, και η προοπτική της καθύψους επέκτασης του Χιτά. Εξέλιξη βέβαια που δεν λύνει το πρόβλημα, δεν μειώνει τους κινδύνους μόλυνσης και ενώ θα συνεχιστεί και η επιβάρυνση των δημοτών με τα διάφορα χαράτσια για την ταφή απορριμμάτων. Η τακτική αυτή που προσπαθεί να φέρει το λαό μπροστά σε πρώτε τελεσμένα γεγονότα είναι γνωστή πια.
Δεν πρέπει να κανείς να υποκύψει σε εκβιαστικά διλήμματα που θα τεθούν για υιοθέτηση με τη μια ή την άλλη αντιλαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων. Κράτος, περιφερειακή δημοτική αρχή, ΟΦΟΔΣΑ θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να δοθεί μια λύση. Ο λαός της Χαλκίδας και των άλλων δήμων του νομού ούτε οφείλει αλλά ούτε και μπορεί να πληρώσει για άλλη μια φορά τις αμαρτίες τους.